Ο κύριος Μπίστης είχε την καλοσύνη να ανταποκριθεί στο αίτημά μας για μια σύντομη συνομιλία με φόντο πια και τις νέες αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, κύριε Μπίστη. Καλημέρα από Βρυξέλλες. Είστε στις Βρυξέλλες, αλλά παρακολουθείτε προφανώς, έτσι δεν είναι? Όχι απλώς παρακολουθούμε. Ναι. Είμαστε με ένα zoom συνέχεια. Τι γίνεται τώρα, κύριε Μπίστη, και για εσάς προσωπικά, και πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση? Δηλαδή, μιλάμε απλά για μια διάσπαση ή μιλάμε για μια διάλυση τελικά? Νομίζω ότι ήταν το διαζύγιο, ένα προαναγγελθέν διαζύγιο, το οποίο είναι γλιτρωτικό, θα έλεγα, και για αυτούς που μένουν και για αυτούς που φεύγουν. Μπορούν αυτοί που μένουν, δηλαδή η νέα ηγεσία, την οποία είπα το προηγουμένως τα παράδοξα της εκλογής, αλλά εν πάση περιπτώσει εξελέγει, μπορεί να κάνει απρόσκοπτα πια την πολιτική της, που κατά τη γνώμη μου αποτυπώνεται στην ομιλία που έκανε στο ΣΕΒ, στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή, σε αυτά που λέει για τους νοικοκύριδες κλπ. Δηλαδή μια συντηρητική εκδοχή της πολιτικής, να την κάνει απρόσκοπτα, γιατί όσο είμαστε κι εμείς μέσα, φαίνεται ότι υπήρχε ένα μπρος πίσω, το οποίο δεν διευκόλυνε κανέναν και θόλωνε την εικόνα της αριστεράς. Και εμείς θα μπορέσουμε να εκκινηθούμε σε αυτό που προσδιορίζει το κείμενο το οποίο βγήκε σήμερα, νομίζω το έχετε δει, στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης προοπτικά, όχι βιαστικά, αλλά γρήγορα, όχι μόνο από εμάς, αλλά από ευρύτερες δυνάμεις, όχι μόνο από τα θράψματα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, ενός νέου φορέα, ο οποίος θα μπορέσει να καλύψει το κενό που αφήνει αυτή τη στιγμή με τη νέα του ηγεσία ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα κινηθεί και στις νέες σταθερές που υπάρχουν πια μέσα στα κόμματα του προοδευτικού χώρου, στην οικολογική διάσταση, στη φεμινιστική, στις νέες συνθήκες. Εδώ υπάρχει προεργασία. Εσείς συντάσσεστε επομένως με αυτήν τη νέα κίνηση που έχει εκπροσώπηση και στη Βουλή με τουλάχιστον 11 βουλευτές καταρχήν. Δεν ξέρουμε αν θα, δεν ξέρω αν έχετε κάποια ενημέρωση γι' αυτό. Αν θα περάσουν και οι δύο βουλευτές της πλεύσης σε αυτήν την ομάδα και θα φτάσετε στους 13. Δεν το ξέρω, σας διαβεβαιώ, δεν μας απασχόλησε. Στο συντονιστικό δηλαδή, που δεν ακούστηκε καν αυτό. Και πάση περιπτώσει δεν είναι μέσα στις σκέψεις μας αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή αυτό που θέλαμε ήταν να μπορεί να συγκροτηθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα με επικεφαλής κάποιον από το μπλοκ το δικό μας, το οποίο είναι σαφές ότι ήταν ένα ισχυρό στην καταγραφή. Αυτό που μέχρι χτες λέγαμε ομάδα Αχτσιόγλου. Ναι, να περιμένουμε τον κύριο Χαρίτση ή μπορεί τελικά να δούμε την κυρία Αχτσιόγλου? Είναι, νομίζω όχι. Η ΕΦΗ το έχει επίσης αυτό διευκρινίσει, όχι τώρα, εδώ και πολύ καιρό. Κάποιος από την νέα γενιά των σαραντάριδων, το όνομα που είπατε, έχει ισχυρές πιθανότητες. Θα ανακοινωθεί και ένας πολιτικός φορέας? Ξέρετε, σας ρωτάω, κύριε Μπίστη, γιατί δεν ξέρω πόσο. Όχι. Θέλει να δημοκρατήσει η κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία προφανώς θα πρέπει να έχει ένα όνομα για να μπορεί να κινηθεί. Ναι. Και η κατεύθυνση του πολιτικού φορέα, η οποία, αν δείτε στο κείμενο, είναι σαφής. Είπαμε ότι θα γίνει γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά. Και δεν θέλουμε να εμφανιστεί, να το πω έτσι πάρα πολύ καθαρά, και δεν θέλουμε να είναι, όχι να εμφανιστεί. Δεν θέλουμε να είναι εμείς και η ομπρέλα. Θέλουμε να είναι προφανώς αυτές οι δυνάμεις που αποτελέσανε τον κορμό του υπαρκτού ΣΥΡΙΖΑ, του μαχόμενου ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε. Αλλά ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα. Θα είμαστε σε συνεννόηση με το κόμμα που θέλει να διαμορφώσει ο Πέτρος ο Κόκαλης, με κινήσεις διανομμένων πολιτών κλπ. Θα επανασυνδεθεί η αριστερά, δηλαδή, να το πω έτσι, και πολύ καθαρά, με το ζωτικό χώρο της διανόησης που ήταν πάντα ο χώρος που το ΚΚΕ εσωτερικού, το ίδιο το ΚΚΕ σε καλές στιγμές κυριαρχούσε. Και το οποίο είχαμε ξεκοπεί το τελευταίο διάστημα, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε καθόλου τη βάση αρχής
ενός κόμματος της αριστεράς που είναι τα Λαϊκά Στρώματα. Να σας ρωτήσω, κύριε Μπίστη, αν πιστεύετε ότι θα αυξηθεί και η κοινοβουλευτική σας δύναμη από ανθρώπους που θα φύγουν και άλλους που θα φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, ή εκτιμάτε ότι τελειώνει εδώ? Το ελπίζω. Ταυτοχρόνως δεν θέλω να χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το στάτους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή θα μας απασχολήσει, γιατί πιστεύω ότι όχι μόνο σε επίπεδο βουλευτών, αλλά σε επίπεδο στελεχικού δυναμικού, πολλοί αγαπημένοι σύντροφοι και συντρόφισσες που έχουν το ίδιο αξιακό πλαίσιο με εμάς, τις ίδιες αγωνίες και, να το πω πολύ απλά, και τις ίδιες απόψεις, θα μείνουν πίσω για διάφορους λόγους και θα κάτσουν να κρίνουν τα σχήματα από εδώ και μπρος πώς θα πολιτεύονται. Υπάρχει όμως ένα μοτίβο, κύριε Μπίστη. Ναι, παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη. Αν ο κύριος Κασελάκης συνεχίσει, και νομίζω ότι δεν μπορεί παρά να συνεχίσει, γιατί αυτός είναι ο εαυτός, πάνω στις ράγες που κινείται μέχρι σήμερα, νομίζω ότι αυτό που είπατε θα είναι μια εκτέλεση. Ότι θα έρθουν και άλλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές δηλαδή. Το ελπίζω. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει μόνο το θέμα των βουλευτών. Όπως σας είπαμε, μια κόκκινη γραμμή. Ναι, όχι, είστε σαφείς. Να παραβιάσουμε. Μας ενδιαφέρει κυρίως και ο κόσμος, το στελεχικό του δυναμικό, οι άνθρωποι με τους οποίους είμαστε δίπλα, οι οποίοι μας παίρνουν τηλέφωνο με αγωνία. Σήμερα άλλοι μας λένε μη φύγετε και μας αφήνετε κλπ. Εντάξει. Όλα αυτά, κύριε Λιμπεράκη, είναι στοιχεία μιας κρίσης που υπάρχει, η οποία θα ξεπεραστεί. Κύριε Μπίστη, υπάρχει ένα, δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε για μοτίβο, γιατί δεν αφορά μόνο το δικό σας χώρο, αφορά νομίζω τους περισσότερους χώρους. Υπάρχει ένα μοτίβο που καταγράφεται κάθε φορά που έχουμε μια τέτοια εξέλιξη. Τέτοια δεν είχαμε βέβαια, στο πρόσφατο παρελθόν τουλάχιστον, από όσο μπορώ να θυμηθώ. Ναι, όμως, ναι, είναι μεγάλη. Έτσι, έχουμε όμως διασπάσεις και οι φορείς που προέκυψαν δεν μακροημέρευσαν. Σας απασχολεί αυτό? Ναι. Βέβαια και ήταν το στοιχείο που πάρα πολλοί κόσμος μας είπε. Βλέπετε που κατέληξε ο Βαρουφάκης, δεν ξέρετε που κατέληξε η ΛΑΕ. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Πρώτον, το μέγεθος της μετακίνησης, ένα, και δεύτερο, η συγκυρία, η πολιτική. Θέλω να πω ότι όταν όλα αυτά γινόντουσαν, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυρίαρχος. Σωστά. Στον χώρο της αριστεράς και ο Τσίπρας επίσης κυρίαρχος στο πολιτικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, επαναλαμβάνω δυστυχώς, όχι ευτυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε ελεύθερη πτώση και το φαινόμενο, όπως το ονόμασε ο φίλος μου, ο κ. Κοντιάδης, ναι. Το φαινόμενο Κασελάκη. Ναι. Στην περίπτωση αυτή τη εκδήλωση που έγινε, το φαινόμενο Κασελάκη είναι επίσης σε ελεύθερη. Πιστεύετε ότι μπορεί το επόμενο διάστημα να καταλάβουμε ότι και ο κύριος Τσίπρας είναι πιο κοντά στο δικό σας φορέα από ότι στον ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί βάλετε και ο κύριος Τσίπρας από αυτά που λέει ο κύριος Κασελάκης το τελευταίο διάστημα και όλη του η περίοδος της διακυβέρνησης. Αυτά που λέει ο κύριος Κασελάκης και η ηγετική ομάδα, μην την ξεχνάτε αυτή, που έχει συγκροτήσει δίπλα του, τα λένε στην πεθαρά για να τα ακούσει νύφη. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να καταλαβαίνουν ότι αυτό κάνουν, γιατί δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι το αντιλαμβάνω. Ποια είναι η νύφη, δηλαδή, εδώ, ο κύριος Τσίπρας? Ναι, η επίθεση του Ζακαλώτο για τα 37 δις, η επίθεση σε, η αήθης επίθεση σε Ζακαλώτο και Κατρούγκαλο. Ένα Κατρούγκαλο ο οποίος δεν μιλάει εδώ και μήνες και είναι προστάτευτος και απαράδεκτος το οποίο έγινε. Και μπράβο στον Γιώργο που έχει κρατήσει αυτή τη στάση. Εντάξει, είναι πρώτη υπουργή του Τσίπρα. Ασκούσανε άρα πολιτικές. Μπορεί τον κύριο Τσίπρα να αντιληφθούμε, να μας αφήσει να αντιληφθούμε ότι τελικά είναι πιο κοντά σε εσάς από ότι στον ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκη? Ποτέ δεν έχω μιλήσει για πιθανές προθέσεις του Τσίπρα και δεν το κάνω τώρα. Σεβαστό. Κύριε Μπίστη, σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας από την Αθήνα, εκεί στις Βρυξέλλες όπου την βρίσκεστε. Καλημέρα μας από Βρυξέλλες. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.